Yes, it's always is good when you push the young players. I satisfied. I saw today two young, good players like left back Marios and like Hadži Dibas, and I can be satisfied with this performance. Okay, generally we saw them too many young players, and I'm satisfied because of this. But okay, now it's difficult to make result and to push young players. All of them, but okay, generally I saw something. Ναι, είναι πάντα θετικό να βλέπεις νέους ποδοσφαιριστές, νέα παιδιά. Είμαι ικανοποιημένος ειδικά με δύο από αυτούς, το αριστερό μπακ, το Μάριο και το Χατζηδίμπα. Φυσικά είναι δύσκολο να περιμένεις από τόσους νέους ποδοσφαιριστές και το αποτέλεσμα, αλλά πάντα είναι ένα ευχάριστο γεγονός να μπορείς να βλέπεις τι μπορούν να κάνουν τα νέα παιδιά. From yesterday, okay, we are totally different match. We are very heavy because this is like a training. We work 2 days before very strong with the strength, and I'm happy because nobody is not injury. And okay, we didn't show generally nothing yesterday, but okay, this is one kind of training, and I can be satisfied in the end. Το χθεσινό είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Φυσικά δεν δείξαμε κάτι, αλλά ήταν για μας μία προπόνηση. Έτσι την είχαμε προγραμματίσει. 2 μέρες πριν είχαμε πολύ σκληρές προπονήσεις. Είμαι χαρούμενος που δεν τραυματίστηκε κανείς και είμαι πέρα απ' όλα χαρούμενος έτσι, για αυτού του είδους τις προπονήσεις, τις δυνατές προπονήσεις. Να μην είμαι ο τύπος στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί ήταν ως ένα βαθμό το δείγμα του τρόπου που αντιμετωπίζουν οι ομάδες που έρχονται να αγωνιστούν στο κύπελλο τον ΠΑΟΚ. Με κλειστές άμυνες και προσπάθειες για επιθέσεις, έχουν τον τρόπο για να διασπάει κλειστές άμυνες. Of course, I know exactly how they play. I'm happy because I saw this in live. Generally, of course, if we play like we can use more some players who can give the last pass like Bisheshwar or some new players who will come and. But we are not fresh. We are heavy. We have 2 trainings before match, and it's difficult to be real picture. Ναι, είναι όντως έτσι. Είναι και είναι καλό που είδα ζωντανά στο γήπεδο πώς πολλές ομάδες θα μας αντιμετωπίσουν. Φυσικά σας ξαναλέω ότι η ομάδα ήταν βαριά. Είχαμε κάνει διπλή προπόνηση την προηγούμενη μέρα. Μας έλειπαν και παίχτες οι οποίοι είναι για αυτά τα παιχνίδια ικανοί να δώσουν την τελική πάσα και να δώσουν βοήθειες όπως ο Μπίσεσβαρ, ενδεχομένως και άλλοι παίχτες που θα προσθεθούν στην πορεία. Και να βρούμε λύσεις σε τέτοια προβλήματα. Επειδή φαντάζομαι έχει πάρει το κλίμα για τον ΠΑΟΚ και να μπει στους ομίλους του Europa League, δεν είναι απλά στόχος, είναι υποχρέωση, είναι κάτι που κάνει κάθε χρόνο το τελευταίο διάστημα. Και έχοντας εικόνα της έστερης που την έχει δει, αν αισθάνεται μια επιπλέον πίεση και ο ίδιος και ότι υπάρχει στην ομάδα, και αν αισθάνεται ότι η ομάδα είναι έτοιμη να δείξει αυτή την πίεση. Okay. Definitely we don't have pressure, is always today is pressure with young players. We want to win or not lose. This is normally no problem. Of course, I know what is the obligation. I know what is in the past. This team is win against Galata. We must to be to really thinking serious about this. I was in the Sweden. I watched the match, and of course we are the better team, but never know in football. But we will see. Generally, we know exactly what is our obligation. Ναι, φυσικά το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά θέλουμε να εκπληρώσουμε αυτή την υποχρέωση και να μπούμε στους ομίλους. Η πίεση υπάρχει πάντα στο ΠΑΟΚ. Η πίεση υπήρχε και σήμερα με τα νεαρά παιδιά να πάρουμε αποτέλεσμα, να μην χάσουμε ή να κερδίσουμε. Ήμουν στη Σουηδία, είδα τον αντίπαλο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα που απέκλεισε τη Γαλατά. Φυσικά εξακολουθούμε να είμαστε το φαβορί. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να λες μεγάλα λόγια. Αγώνες της Ολυμπίκης με την Ολυμπίκη έχουμε πλήρες ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ δήλωσε ότι είναι στην Ελλάδα. Ότι είναι πλήρες ρόστερ λες και με μια χωρίς τα χρήματα σε διαφορά παιχνίδια. Και αν θεωρείτε θα είναι το καλύτερο στιγμή. Okay, we will see. We have some more options and we will see which players it will be plus. But for sure, I hope it will be one player what we need and what I said, I satisfied, but we need more players. For the now next match, I hope we will be
put one more place in the list. Who will be, we will see. Δεν μπορώ να πω ποιος θα είναι. Έχουμε επιλογές. Ευελπιστώ ότι θα είναι κάποιος παίκτης. Δεν ξέρω ποιος θα είναι εσύ, αλλά ευελπιστώ ότι θα είναι κάποιος από τους παίκτες που κοιτάμε. Ασφαλώς και το roster εξακολουθεί να κρίνει την ικανοποίητη. Κάτι ακόμα. Εάν αποκτηθεί τελικά ο roster πολύ, για ποιο όλο προορίζεται, θέλω να πω, αλλάζει κάτι στον προγραμματισμό για τους χάρους, θα αποκτήσει ο Πάκος, ο Κάρος, ή και ο ίδιος ένα ψηλό χάρο, την δηλώσει στη δημόσια, ή είναι ο παίκτης που θα μπει στην επίθεση και ενδεχομένως ο Πάκος να αφήσει τον Βιερίνιο. Οκ, η Βιερίνιο is always welcome here. Normally, all the good players we need. Definitely, we need one player in the middle, more one strong, and feel El Cador is coming. And of course, we will see. For now, that's it. For the future, maybe this Vierinha or maybe another good players. We will see. We do step by step from the start. So what we need and exactly. Now if we take two players and after maybe 2 weeks, maybe some more, step by step. Η πραγματικότητα είναι ότι για το κέντρο. Στην ερώτησή σας η απάντηση είναι για το κέντρο. Βιερίνια είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην ομάδα, αλλά θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Χρειαζόμαστε ενίσχυση με έναν δυνατό ποδοσφαιριστή στα χαφ. Αν αυτός θα είναι ο El Kadouri, προορίζεται για εκεί. Πρέπει να δούμε βήμα-βήμα. Σας είχα πει ότι χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές που θα δώσουν βοήθεια και ποιότητα στην ομάδα. Μακάρι να ολοκληρώσουμε μεταγραφές, δύο μεταγραφές τώρα και να δούμε και αργότερα αν θα χρειαστούμε κάτι επιπλέον. Επειδή την κάνουμε αυτή την κουβέντα πολλές φορές, με τον μέσο που θα έρθει, ίσως τον Κατουρί και τον άλλο, και ένα παίκτη τύπου Βιερίνια, ο ΠΑΟΚ πλέον για το πρωτάθλημα είναι φαβορί, τι πιθανότητες? Yes, for sure, if we have these players, plus 1-2 players, we can fight for the champions for sure. Ναι, αν έχουμε αυτούς τους δύο παίκτες, ενδεχομένως και έναν ή μερικούς ακόμη, θα παλέψουμε για την πρώτη θέση. Without them? Always PAOK must to fight for the champions, but easier, more easier, less easy, you know. Χωρίς αυτούς και χωρίς αυτούς ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να παλεύει πάντα για την πρώτη θέση. Με αυτούς μπορεί να το κάνει πιο εύκολα.